Δεν έχει τέλο η κατρακύλα τη οικοδομική δραστηριότητα την τελευταία διετία. Η κατακόρυφη αύξηση των φόρων σε συνδυασμό με το κλείσιμο τη κάνουλα ρευστότητα και χορήγηση στεγαστικών δανείων από τι τράπεζε, αλλά και τη δραματική επιδείνωση των οικονομικών των οικοκυριών, οδήγησαν την αγορά, σύμφωνα με του ειδικού, 10 χρόνια πίσω. Τώρα, καταρχήν, οι οικοδομέ οι καινούργιε δεν γίνονται. Εδώ είναι, είναι, είναι κανένα μεραμέτ, κανένα παράθυρο, κανένα επισκευή και τέτοια. Η ύφεση όμω στην οικοδομική δραστηριότητα έχει αρνητικέ επιπτώσει και στον κλάδο μεταποίηση αλουμινίου. Η πτώση έγινε αισθητή ήδη από το 2009 και τα σημάδια τη κρίση επηρέασαν καθοριστικά τα μεγέθη των μεταποιητικών βιομηχανιών του κλάδου αλλά και τη ρευστότητά του. Έχει μια μείωση του 70% η πώληση του αλουμινίου. Μιλούμε για μεγάλη μείωση γιατί ο πρώτο κλάδο που επλήγηκε στα από την ύφεση ήταν ο δικό μας. Η μείωση και αν θέλετε ο μηδενισμός της οικοδομικής δραστηριότητας που κυρίως τα προϊόντα του αλουμινίου πηγαίνουν στα, στην οικοδομή ε, έχει φτάσει έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Η πιστοτική ασφυξία της αγοράς είναι πλέον εμφανή στις συναλλαγές και αρκετές εταιρείες αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους. Κάτι που συμβαίνει και σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με την οικοδομή. Οι άνθρωποι δεν δουλεύουν. Είναι μεγάλη κρίση στο μαγαζιά. Οι άνθρωποι κάθονται τελείω. Και προσπαθούν με μια συντήρηση, με ένα μπάλωμα που λέμε εμεί λαϊκή γλώσσα, να εξέλθουν. Σε καλύτερη μοίρα βρίσκονται οι εταιρείε του κλάδου που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα και υποφελούνται από την αναθέρμανση τη ζήτηση στι διεθνεί αγορέ. Ο κλάδο πρέπει να στραφεί κυρίω στι νέε τεχνολογίε και στην επιμόρφωση των νέων αλουμινοκατασκευαστών. Είχαμε πάντοτε ένα ποσοστό εξαγωγών, αλλά αυτό από 20-25% που ήταν είχε φτάσει 30, σήμερα είναι 50-50. Άρα είμαστε 50% εξαγωγέ, 50% ελληνική αγορά. Να ξέρετε ότι η Ελλάδα έχουμε το πλεονέκτημα να παράγουμε τον βοξίτη, την αλουμίνα, το αλουμίνιο, προφίλ αλουμίνιου και στη συνέχεια το κούφωμα. Και μένουμε εκεί. Ε, δεν υπάρχει μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία μπορούν να παραχθούν από το αλουμίνιο και μπορούμε να στρέψουμε και λίγο την προσοχή μας. Την ίδια ώρα, οι ελπιδοφόρε προοπτικέ που έδωσε αρχικά το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων καταραίουν για χιλιάδε ενδιαφερόμενου. Η στρόφιγγα των δανείων έχει κλείσει και ορισμένε τράπεζε απορρίπτουν σχεδόν τι μισέ αιτήσει χρηματοδότηση που υποβάλλουν πολίτε που ενδιαφέρονται να υπαχθούν οι κατοικίε του στο πρόγραμμα. Η κυβέρνηση ανήκει αυτό χωρί να έχει τι προδιαγραφέ, τι προποθέσει, πώ θα γίνει και πώ θα το διανέμει στον κόσμο. Υπάρχει μία δυσ... Δυσκολία Γενικώ από τον κόσμο να μπορεί να, να για να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Δεν βοηθάει καθόλου. Πρέπει αυτό να αναθεωρηθεί και να μπει σε μια νέα βάση.